επέλεξε 8 παιδιά για να τα επιχορηγήσει για τον παιδικό σταθμό. Η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού είναι 15 παιδιά, οπότε εμείς θα ζητήσουμε από τους γονείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες 7 θέσεις. Αν υπάρξουν παραπάνω ενδιαφερόμενοι, θα γίνει κλήρωση για να συμπληρώσουμε τον αριθμό των 15 παιδιών. Σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή και είναι πλήρως, για κάθε παιδί που είναι εκτός επιχορήγησης, υπάρχουν τροφεία καθορισμένα σε 200 ευρώ για το ένα παιδί μηνιαία και 100 ευρώ για το δεύτερο, εάν υπάρχουν δύο αδέλφια. Εμείς σήμερα σαν κοινοφελείς κάναμε συμβούλιο και αποφασίσαμε τα τροφεία να είναι 150 ευρώ για το ένα παιδί και 50% για το δεύτερο, δηλαδή αν έχεις κάποιος δύο παιδιά, 225. Αυτή την απόφαση για την έγκριση των τροφείων τη φέρνουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσετε αν συμφωνείτε ή όχι. Πρέπει να σας πω ότι τα 1500 ευρώ επί 8 παιδιά δεν καλύπτουν ούτε το 1 δέκατο των εξόδων του παιδικού σταθμού. Οπότε με τη λογική που υπήρχε μέχρι τώρα θα πρέπει να γίνει αυτό ο καθορισμός των τροφείων. Υπάρχει αντίληψη, κάθε ερώτηση. Να ρωτήσω λίγο για την επιχορήγηση από την Μαριά, πώς είναι η διαδικασία, δεν το κατάλαβα. Είναι ότι για κάθε χρόνο. Ναι. Για 8 παιδιά. Για κάθε παιδί. Για 8 παιδιά που επέλεξε το ίδρυμα σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ, με κριτήρια αξιολόγηση των αιτήσεων και βάσει που πήραμε το οποίο μα έστειλε. Έχει τα 8 παιδάκια τα οποία, για τα οποία επιχορηγούνται οι μητέρε. Εμείς τα υπόλοιπα 7 θα επιλέξουμε και μακάρι να είναι μόνο 7 για να το βάλουμε κλήρο και να αφήσουμε κάποια παιδιά έξω. Δηλαδή η συνολική επιχορήγηση είναι 12.000 ευρώ. Ναι, από το ίδιο μαλλιά. Για το πρώτο μα πέρασε 68. Μέχρι 75 υπολογίζουμε, γιατί ήδη έχουμε περάσει τους 2 μήνες τώρα. Μα μένει το υπόλοιπο ποσό. Δεν θα καλύψουν τα τροφεία φυσικά το υπόλοιπο ποσό. Θα υπάρξει και η επιχορήγηση του Δήμου. Περιμένουμε απάντηση από το ίδρυμα Μωραϊδη, το οποίο μας ζήτησε έναν προϋπολογισμό αναλυτικό ανακατηγορία εξόδων, ποια είναι μισθή, ποια είναι ασφάλεια, ποια είναι το ενίκιο και πιστεύω ότι κάτι θα πάρουμε από εκεί. Τα παιδιά στο συγκεκριμένο παιδί σταθμό έχουν είναι στο συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Μέχρι 15 είναι ο Γιατί όμως και πολλά μπορεί να πέσει τα τροφεία. Όχι, ιδρύθηκε για 15 παιδιά. Μπορεί να πέσει 17 άλλα. 15 είναι, το ψάξαμε, μας είπαν 15. Μακάρι να ήταν 30, να μοιράζαμε, αλλά δυστυχώς. Πάντως τα 150 που λέμε είναι μία ή άλλη περίπου με την επιχορήγηση του Ιδρύματος. Μια 1500 τα παιδιά. Άρα, αυτό που έχει τελειώσει στο Συμβούλιο σήμερα είναι ότι στο καλύτερο σενάριο για τον Δήμο σημαίνει θα εισπράττει 700 ευρώ το μήνα, 3 του μήνα, άρα στο 7 του χάρτη θα εισπράττει 5.000 ευρώ. Το σημείο είναι το 15. Αυτό είναι το 50 ευρώ. Και 225 στα δύο παιδιά. Κάναμε τη μείωση έχοντας υπόψη την οικονομική ανάγκη που έχει ο κόσμος, αλλά από την άλλη πρέπει να λογαριάσουμε και πώς θα λειτουργήσει η κοινοφελήγηση. Ναι, δεν είναι μόνο η διαπρόσωπη της κοινοφελήγησης, απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι μόνο η παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβουλίο αποφασίζει. Εγκρίνει. Ένα έσοδο για την δημοτική επιχείρηση, το οποίο είναι γύρω στα 7.000 ευρώ. Ακριβώς. Εσείς έχετε, εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζουμε τον καθορισμό των τροφείων. Μπορεί να είναι 200 ευρώ, δεν είναι 300. Εσύ μπορεί να πείτε λιγότερο, μπορεί να πείτε περισσότερο. Διαμαρτία.
θέλεις κάτι πες. Όχι, εντάξει, εξηγεί το εγκαρδομενικά, γιατί το συζητήσαμε και το συζητήσαμε. Λοιπόν, υπάρχει αντίληψη για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει αντίληψη, άρα όμως μέσα στην συμβούλια. Και προχωρούμε στο πρώτο θέμα, ανάπτυξη υπηρεσιών στην αναπτυξιακή ομάδα. Προτείνουμε τη δεύτερη δίσκωση 23.200. Πού είναι το εξωτερικό, για αυτό. Καλά, εντάξει, το ίδιο θέμα. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος. Δεν έχεις να κάτσεις εδώ να κάτσεις. Το συνολικό δεύτερο. Το θερίδιο πίσω. Ναι. Ανάγκη. Το δεύτερο. Αυτό. 23.200 για υπηρεσίες διαχείρισης αποθηκευμένων απορριμμάτων για μηχανικά μέσα στο παλιό χάδο. 23.200 στην αναπτυξιακή άνοδο. Στο όριο των 150. Είναι όλες οι δουλειές που κάνει η αναπτυξιακή όλο αυτό τον καιρό μέσα με τα μηχανήματά τους. Ακόμα και η απόθεση των απορριμμάτων που κάναμε από τον Αύγουστο και μετά είχε μηχάνημα σταθερά. Είχε είτε μεγάλη πολιτώσα είτε. Είναι τα ίδια 23.000 που ψηφίσαμε στα αναμόρφωση των πρώτων συμβουλίων. Ναι, ναι, η αναμόρφωση ήταν για αυτό. Αυτό είναι αυτό. Άρα συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνεί ομόφωνα το Συμβούλιο και προχωρούμε στο δεύτερο θέμα. Ανάθεση υπηρεσιών στην αναπτυξιακή κλάδο. Όπως ξέρετε, πριν από λίγο ψηφίσαμε τη δημοπράτηση του Δημοτικού Σχολείου του Γαβρίλη. Έπρεπε να πληρώσουμε τις μελέτες του όμως. Έτσι. Λοιπόν, αναθέτουμε, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το ποσό των 53.350 ευρώ για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Γαβρίλη. Στην αναπτυξιακή Κυκλάδο και αναπτυξιακή Κυκλάδο να το αναθέσει στο μελετητή. Οι αμοιβές αυτές προκύπτουν με βάση επίσημες αμοιβές, δεν προκύπτουν αυτές τα ποσά. Αυτό είναι το προηγούμενο έργο που κάναμε. Ναι, είναι το προηγούμενο. Είναι μελέτες του Γαβρίλου. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνεί το Συμβούλιο ομόφωνα και πηγαίνουμε στο τρίτο θέμα. Παραγραφή αποδηλώνων δίνουν προς Κρήτη. Κυρία Βασιλοπούλου. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση που έχουμε από την κυρία Κατερίνα Κεκτάτη, την δικηγόρο, η οποία βασίστηκε στον 2362-95, οφειλές τον ΟΤΑ προς Κρήτους που έχει παρέλθει πενταετία χωρίς να έχουν κάνει αίτηση μέχρι την πενταετία οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν τα χρήματά τους παραγράφονται. Έχουμε συντάξει μια κατάσταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2006 ποια ήταν αυτά που δεν πληρώθηκαν και τα οποία πρέπει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να παραγραφούν. Υπάρχουν ερωτήσεις. Είναι, συγγνώμη Γιάκωβ, είναι 134.189.32. Το σύνολο όλων των οφειλών μας από το 2002 μέχρι το 2006, 31 Δεκεμβρίου. Όχι, παραγράφω. Παίρνουμε απόφαση ότι παραγράφεται. Βέβαια, θα σας πω το εξής. Ακόμα και αν εμείς αποφασίσουμε για λόγους δικούς μας ότι αρνούμαστε να παραγραφούν, είναι τυπική απόφαση γιατί το ελεκτικό συνέδριο, όποιο ένταλμα στείλουμε που έχει κοπεί το τιμολόγιο του 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2006, θα το στείλει πίσω, δεν πληρώνεται. Είναι τυπικό μεν, έχουμε έρθει
έχεις επικοινωνία με άλλους δήμους, έχουν υποδείγματα από άλλους δήμους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για το τυπικό, ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε στην Επίτροπο την κατάσταση και να αυξήσουμε το αποθεματικό μας. Για να μην γίνει κάποια παρανόηση, το 2007 ήδη τα έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί 1η Ιανουαρίου παραγράφονται και αυτά. Έχουμε έρθει σε επαφή, όσα πληρωνόταν τα πληρώσαμε. Από εκεί και πριν όμως, δεν έχει γίνει και κάποιο αίτημα του ενδιαφερόμενου για να σταματήσουν την παραγραφή, οπότε υποχρεωμένοι υποχρεωτικά πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την εκδοχή. Να πω κάτι απλώ. Συμφωνούμε ότι η γνωμοδότηση είναι έτσι όπω είπε η κυρία Βασιλοπούλου, δηλαδή ο οποίο περάσει κατά την αιτία του κλείσιμο. Παραγράφεται η απέτησή του. Αυτό όμω έχει να κάνει και με την προεκλογία. Λέει ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι πρώτα τι παλιέ συμβουλέ και μετά τι τρέχουν. Σημαίνει ότι εδώ στην εφαρμογή αυτή τη παραγραφή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν κάποιο προσθέτει τη δικαιοσύνη στη συνέχεια. Θεωρώ ότι έχει παραγραφεί η απέτησή του από τον Δήμο, διότι αν δει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών, 2-3 ετών ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν πληρωμές τρεχουσών νέων δαπανών, δηλαδή και όχι των παλιών, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή αυτό εφαρμόζεται, δεν είναι προϋπόθεση, όμως ο Δήμος εφαρμόζεται τον πληρώνω πρώτα τις παλιές δουλειές. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται λίγο προσοχή εδώ για να μην εκτεθούμε και όσοι μπορεί και οι υπάλληλοι που θα τεθούν να εφαρμόσουν τη διάρκεια. Συμφωνούμε ότι στην πενταετία δεν πληρωθήκαμε και έχουμε πράγμα. Αλλά πρέπει να πληρούνται οι παλιέ σπουδέ. Καλώ ή κακό, δεν είναι ότι σωστό αυτό, αλλά δυστυχώ έτσι είναι και έτσι ορίζει εδώ. Αυτό σημαίνει. Με αυτή τη, αυτό που λε, έχω να σου απαντήσω το εξή. Με αυτή τη λογική που το λε, το 2007, 2008 και 2009 έχει ξεκαθαριστεί ήδη. Απλά δεν έχουμε πληρώσει αυτά που δεν έχουν ονοματιακό μητρό και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Κάποιες υπερβάσεις κωδικών και για να μην περάσει στον κόσμο η ιδέα ότι γίνεται συστηματικά για να παραγράφουμε και με δεδομένο ότι η Επίτροπος μας επιβάλλει τα από ένα πληρώνονται, έχουμε κάνει καθάριση από το 7 ως το 9. Αυτά υποχρεωτικά πρέπει να προχωρήσουμε γιατί είναι πολύ παλιά και εδώ και 6 χρόνια κανείς δεν έχει αιτήσει να τα πάρει. Κυριάκο, ένα συμπληρωματικά. Αυτό το προεκλογικό διάταγμα αφορά τις επενδύσεις. Πληρώνονται οι υπηρεσίες δηλαδή των τρεχόντων προϋπολογισμών. Όμως, ό,τι παράγει επένδυση, δηλαδή έργα, τσιμέντα, αυτοκίνητα, δεν μπορεί να γίνει. Εμείς συντάξαμε μια κατάσταση όλων των οφειλών, ήταν περίπου 350.000 παρελθόντων ετών που μπορούσαν να πληρωθούν. Και πληρώσαμε, τελειώσαμε σχεδόν, γιατί έπρεπε να σταλίσει την Επίτροπο και ένα σχετικό χαρτί, μου λέγεται πληρώσαμε τις παλιές επενδύσεις. Το κάναμε ήδη. Για όσους είχαν τιμολόγια και δεν μπορούσαν να πληρωθούν, για διάφορο λόγο ενημερώσαμε, κάντε όχληση ότι να μην παραγραφεί, παρότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν κάποια, δηλαδή δεν είχαν αποφάσει πότε δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει ένα τιμολόγιο, ξέρω εγώ, της εταιρείας που έκανε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Άνδρας, θυμάσαι αυτή η Δούσα. Δεν είχε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου και δεν ξέρω τι να κάνει. Ίσως τη φέρουμε στον Ιν Συμβούλιο κάποια στιγμή. Εδώ υπόψε το τιμολόγιο για την Δούσα, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Πήγε στην Επίτροπο και γύρισε. Είναι τέτοιου είδους διαδικασίες. Όμως γενικά το έχουμε κάνει. Έχουμε δηλαδή κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Άρα συμφωνεί το Συμβούλιο μόνο. Εγώ δεν συμφωνώ. Μόνο και μόνο από ηθική πλευρά, έτσι, διότι πολλές φορές έπεφτα στην αντίληψή μου, επειδή κάνω ένα υπολογιστικό γραφείο, περιπτώσεις, θα σου πω καθαρά τα πράγματα, που είναι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι είχαν κόψει τιμολόγιο στο Δήμο και στους τρεις Δήμους της πόλης, έτσι, δεν αναφέρω συγκεκριμένα. Είχα δηλαδή περιπτώσεις που ερχόταν σε λίγο, που είναι ένα τιμολόγιο, το έχουμε στο Δήμο τιμολόγιο. Και το φέρανε μετά από 5 μήνες, 6 μήνες, προεκπληκτικές κλπ. Μόνο και μόνο λόγω ηθικής
Δεν μπορώ να τις επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως κατά το θέμα. Δούσης Γεώργιος, πλήρωσε για την παραλία στο Βαρύ, στο Βαρύδι, στο Ζόρκο. 3.000 ενώ έπρεπε να πληρώσει 1.200. Ζητάει να το επιστρέψουμε. Έγινε λάθος τον υπολογισμό των τετραγωνικών, γιατί υπολογίστηκε τα τετραγωνικά. Πλήρωσε μάλλον με τα παλιά τετραγωνικά, τις παλιάς απόφασης. Η κυρία αναγνώστου του Αφροδίτη, το ίδιο, το Βιτάλιο. Το πλήρωσε 3.000 ενώ έπρεπε να πληρώσει 1.200, άρα επιστρέφουμε τη διαφορά. Και η κυρία Ζόγκα Σπύρο, ένα παράδειγμα λίγη τα υδρόλια γιατί δεν το χρησιμοποιήσει. Αυτό. Και ένα φλωράτο Αναστασία, 20,88 που χρεώθηκαν χωρίς να τα οφείλω λόγω λανθασμένης εκατοντάδες μέτρες. Εννοείς μάλλον στον πρόεδρο. Ναι, 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 στον πρόεδρο. Λοιπόν, συμφωνεί το Συμβούλιο, πιστεύω. Δεν ακούω από βάση τη συμφωνία. Ωραία. Συμφωνεί το Συμβούλιο μόνο και προχωρούμε στο πέμπτο θέμα. Κλείσιμο λογαριασμών του Δήμου Λιδρούσα. Είναι οι παλιοί λογαριασμοί στις τράπεζες του Δήμου Λιδρούσα. Δεν είναι ενεργοί. Στην αγροτική δεν είναι ενεργοί. Πρέπει να κλείσουν. Είναι 154-03-00-2025. Είναι συνολικά 8 λογαριασμοί οι οποίοι δεν είναι ενεργοί, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να κλείσουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορά. Και να εξουσιοδοτήσουμε τον κύριο Μαμάη. Και να εξουσιοδοτήσουμε τα ταμεία, τον Μαμάη τον Αντώνη, να ενεργήσει για το κλείσιμο. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Εθνική Τράπεζα. Συμφωνεί το Συμβούλιο ομόφωνα. Στην αγροτική. Στην αγροτική. Και προχωρούμε στο έκτο θέμα. Μίσθωση ύδατο στην κρέος κοινότητα στενιών. 100 μέτρο. 120 ευρώ. Το χρόνο. Η διαδικασία. Εντάξει, το ποσό είναι ευτελές, απλώς ο άνθρωπος θέλει ένα συμβόλαιο ενοικίασης. Θα κάνουμε την τυπική διαδικασία, δηλαδή δυστυχώς η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να κάνει ανάρτηση για δημοπρασία, προσφοράς νερού κλπ. Για να γίνει την τυπική διαδικασία δεν γίνεται αλλιώς. Υποθέτω ότι το Συμβούλιο δεν έχει αντίρρηση, μόνο με 120 ευρώ θα πάρουμε ένα νερό το οποίο θα εμπλουτίσει τις δεξαμενές των στενιών που υποφέρουν. Που υποφέρω. Δηλαδή το ποσό είναι ευτελές, αλλά δυστυχώς η διαδικασία πρέπει να είναι αυτή που πρέπει. Θα γίνει δηλαδή δημοπρασία στην Οικονομική Επιτροπή, ανάρτηση για προσφορά για πρόσκληση ενδιαφέροντος και την κατευθύνωση αποτελέσματος στον άνθρωπο αυτό. Το έβδομο είναι η έκκληση απόσπασης υπαλλήλου από τον Νίκη Δέλτα Δέλτα Δήμο Άμβου. Εάν σταματήσετε λίγο να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι μία αίτηση της απόσπασης της κυρίας Τηλιανού Κωνσταντίνα. Παρακαλώ να εγκρίνετε την απόσπασή μου από τον Νίκη Δέλτα Δέλτα Δήμο Άμβου προς τον Δήμο Άμβου, τεχνική υπηρεσία. Η απόσπαση επιθυμώ να έχει διάρκεια ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ενός έτους επιπλέον, όπως προβλέπεται από τον νόμο 3584, κάθετος 07, άρθρο 73, παράγραφος 1. Η αιτούσα, Στυλιανού Κωνσταντίνου. Τι είναι η Στυλιανού. Η οποία έχει επιτυχίο περιβάλλοντος, μας χρειάζεται γιατί μας χρειάζεται. Άρα το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα. Προχωρούμε στο 8ο θέμα, έκκληση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας μηχανήματος εξοπλισμού δυνατοποίησης. Λοιπόν, στην άνθρωση του δημοτικού κατάστημα σήμερα
της εβδομάδας Παρασκευής και ώρα 14.30 συνήθεια η επιτροπή να αναλαμβεί στο μιλιόν των άρθρων 28 και 46 του ΕΚΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την στήριξη του 2012 απόφαση του Εκπομπικού Συμβουλίου, προκειμένου να παραλάβει την προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού δραματοποίησης αστικών συμβίκτων απορριμμάτων στο Δήμα. Στη συνεδρία της επιτροπής θα παρόντες Κλάρος Κωνσταντίνος Πρόεδρος, Λουβρέτης Φρεντίσκο Μέλος, Παζάκη Δημήτριος Μέλος. Παρουσία και των ανθρώπων που παραλάβανε τα ίδια που αναφέρονται στη σύμβαση και αναγράφονται στο με αριθμό 742 κάθετος 07-09-2012 τιμολόγιο του νομοθετή συνολικής αξίας 448.000 ευρώ. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη, βέβαια υπάρχει στο κλπ. Κλπ. Το συμβουλικό έργο παραλαμβάνει τα ίδια που αναφέρονται στη σύμβαση ως εξής. Εντάξει, είναι προμήθεια η κατάσταση θεματοποιητή δυναμικότητας 15.000 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, δαπάνη 199.000 ευρώ. Προμήθεια η κατάσταση μηχανήματος περιτύλιξης για 15 δέματα την ώρα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης, 69.000 ευρώ. Και προμήθεια εξοπλισμού μεταλλικού στεγάστρου για χώρο στέγαση 240 τετραγωνικών μέτρων, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με 32.000 ευρώ. Οπότε το σύνολο είναι 300.000 ευρώ, συν ΦΠΑ 48.000 ευρώ, γενικό σύνολο 348.000 ευρώ. Συμφωνεί το Συμβούλιο ή έχει κάποια άλλα. Έχουμε ξαναδιάσει. Συμφωνεί ομόφωνα το Συμβούλιο και προχωρούμε στο ένατο θέμα, διακοπή επισκέψεων έπαψη. Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί ίσως οι περισσότεροι, έχει διακόψει την επίσκεψή του στο νησί μας το κλιμάκιο της έπαψη που έχει έδρα την Πάρο και που επισκέπτεται το νησί μας κάθε 15 μέρες με 4 επιστήμονες, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο και η κοινωνική λειτουργό, δεν θυμάμαι τι, 4 υπότες, οι οποίες κάθε 15 μου ερχόταν εδώ επί 5 χρόνια περίπου, 4-4,5 χρόνια. Για οικονομικούς λόγους τους έχουν περιορίσει τις δαπάνες στις δομές αυτές της κοινωνικής γωνίας. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανόν να μην μπορούν να πληρωθούν. Έχουν αναστείλει την επίσκεψή τους στο νησί για τον 1,5 μήνα που διατρέχουμε. Πρόσφατα γίνει και με την αιγίδα του Δήμου μια ημερίδα για την τηλεψυχιατρική στη Λέσχη, όπου ήταν παρόντες και είπαν και την άποψή τους οι άνθρωποι. Είναι πολύ πιθανό να διακόψει την λειτουργία του όσο αφορά την επίσκεψη στα νησιά. Ετέθη το ζήτημα της χρηματοδότησης και από εμάς, δεν είναι όμως λύση, γιατί το να καλύψουμε τις ανάγκες του νησιού δεν λέει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σύμβαση με την έπαψη και λειτουργούν για όλα τα νησιά θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν για όλα τα νησιά. Το να χρηματοδοτήσουμε να έρχονται σε εμάς δεν μπορεί να γίνει και να έρχονται δύο φορές το μήνα εδώ και τον άλλο καιρό να μην πληρώνονται. Άρα ή συνεχίσει το κλιμάκιο με την χρηματοδότηση την κρατική, την επιδοτούμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια ή όχι, ή διακόπτει τελείως. Αυτή είναι δυστυχώς η μοναδική πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε ότι οι υπηρεσίες της έπαψη ήταν φοβερά υψηλές επιστημονικά, διαχειρίστηκαν πάνω από 500 άτομα, με πάνω από 90 παιδιά, τα οποία αλλιώς θα έπρεπε να κλείσουν ραντεβού στην Αθήνα σε παιδοψυχίατρο να πάνε, με ενήλικες 420 και με περισσότερες από 800 θεραπευτικές συνεδρίες, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλα τα επίγοντα περιστατικά της βίαιης προσαγωγής, της όσων ανθρώπων χρειάστηκε να νοσηλευτούν και θα λείψει πολύ από τις υπηρεσίες υγείας η διακοπή λειτουργίας του κλιμακίου αυτού. Πιστεύω σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας τουλάχιστον
προς το Υπουργείο που χρηματοδοτεί αυτή την δραστηριότητα και να μπορέσουμε να πιέσουμε για να συνεχίσει. Βέβαια, σε αυτό το νομιμαντό των μέτρων δεν ξέρω τι μπορεί να επιβιώσει. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι συστατικό στοιχείο των υπηρεσιών υγείας εδώ και πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν έχουμε καμία δυνατότητα κάλυψης. Η κοινωνιστική, όπως και να βοηθήσει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την παρουσία του γιατρού εδώ και την φυσική σχέση με τον ασθενή του. Η πρότασή μου είναι δηλαδή να απευθυνθούμε στο Υπουργείο ζητώντας τη συνέχιση της λειτουργίας της έπαψη, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητη για το νησί μας και λόγω νοσηλευτικότητας και λόγω ιδιαίτερης επίπτωσης ασθενής. Έχουμε στατιστικά στοιχεία δυστυχώς πολλά, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν διαφορετικά γιατί το κέντρο υγείας δεν έχει την ανάλογη επάδοση. Ο ρόλος σας ήταν πάρα πολύ σημαντικός και θεωρώ ότι άλλη μορφή ιατρικής που πάνε να περάσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επαφή του ανθρώπου και λύνει το πρόβλημα σε προσωπική βάση με τον κάθε άνθρωπο την ειδικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι πέρα από την διαμαρτυρία, που τελικά από ό,τι φαίνεται και σε άλλες περιπτώσεις η διαμαρτυρία πέρασε στο Σκάι, θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τα νησιά που εξυπηρετούσε αυτός ο οργανισμός. Και όπως βγάζουμε το τελείως αλήθεια τώρα από τον οποίο σκέφτομαι, δηλαδή μέσα από τον ΠΟΕ, το δικό μας τη Σάντρο, δεν ξέρω σε ποια άλλη μαλλιτσιά, να καλύψουμε τα έξοδα αυτού του οργανισμού. Δηλαδή, ποια είναι η μετακίνηση, εξυπηρετεί την Άντρο, εξυπηρετεί την Μήκο, εξυπηρετεί τη Σύρο, εξυπηρετεί την Τίνο. Πόσο αντιστοιχεί αντιλογικά σε κάθε εσύ ο μισθό σε αυτόν τον τρόπο. Στην τελική λέω ότι αν και εφόσον το Υπουργείο που σταματήσει εντελώς. Άλλη πρόταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει να πάει λόγος να μακρηγορούμε. Αντιλαμβάνεται ο καθένας την ανάγκη αυτής της υπηρεσίας να υπάρχει στα νησιά μας. Είμαστε αποδέκτες αυτής της δουλειάς, της επιστημονικής δουλειάς των ανθρώπων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος είναι δίπλα τους και τους στηρίζει συνεχώς. Σε ό,τι μπορούν και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή είναι υπεύθυνος για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα, είναι ο Στέλιος Βιλιανίδης, ο οποίος είναι εκπληκτικός και άνθρωπος και μαζί με τους όλους αυτούς τους επιστήμονες πραγματικά είναι τεράστια απώλεια να μην έχουμε αυτή την υπηρεσία. Θεωρώ ότι πρέπει να εξαρτήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, όπως είπε η Βάσου, αλλά ακόμα και να εξαρτήσουμε τις δυνατότητες των ιδρυμάτων. Έτσι, που θα μπορούσαν έμεσα να στηρίξουν την συνέχιση της δουλειάς αυτής της ομάδας. Ο Πάδος. Συμφωνεί το Συμβούλιο με την πρόταση του κ. Σαρλόγου. Άρα συμφωνεί ακόμα με το Συμβούλιο και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Ο διαγωνισμός, ο πρώτος, στο διαγωνισμό των πρώτων ήρθε ένας κατασκευαστής. Έτσι. Ο οποίος δεν ήταν τυπικά σε εκείνο το διαγωνισμό έτοιμος για να μπορέσει να γίνει η ανάθεση. Επανελήφθη λοιπόν η διαδικασία και η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Νικολάου Σίδωρο, Γρηγόρα Μιχάλη και Παρλιάρο Ειρήνη, έτσι, κάλεσε για διαπραγμάτευση, όπου στη διαπραγμάτευση εμφανίστηκε ο κύριος, η αδελφή της Γιώτα, ΕΠΕ, όπου είχε όλες τις τυπικές διαδικασίες για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση, έτσι. Και η εταιρεία προσφέρει ένα σκάφος με βάση τη μελέτη. Υπάρχει βαθμολογία και η Επιτροπή μεμονωτή υπέρ της ανάθεσης Προμήθειας
στους αδελφούς Μπριζιώτη, οι οποίοι είναι και καταγωγής από σωστή από την Άνδρο, έναντι του ποσού των 139.605 μαζί με το ΦΠΑ και χρόνο παράδοση σε 6 μήνες. Είναι το πρόβλημα life, έτσι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, δηλαδή, σε κάτι. Ναι, έλα, θα πρέπει να είμαστε τέταρτος, γιατί εδώ αναφέρει διασκάφο και προμή διασκάφος παντός καιρού. Η λέξη, η έννοια παντός καιρού, υπονοεί, εννοείται ότι πρέπει να έχει το σκάφος πιστοποιητικά τύπου Α, που σημαίνει για με οποιοδήποτε καιρό βγαίνει ένα σκάφος έξω. Λοιπόν, εδώ τα κριτήρια δεν είναι για σκάφος τύπου με πιστοποιητικό τύπου Α παντός καιρού. Εδώ μιλάμε για ένα σκάφος που λέγεται σχεδιασμό τύπου Β, που είναι μέχρι 6-7 κοφόρ το πολύ. Και η τιμή για το σκάφος αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολική. Θα το ράγει. Είναι ένα σκάφος αδωράγει. Ακριβώς το ράγει. Και επίσης, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να έχει μόνο μία μηχανή. Το σκάφος που αυτός και εδώ πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μηχανές. Όχι τουλάχιστον, να έχει δύο μηχανές. Εδώ μιλάει για μία μηχανή. Σε οποιαδήποτε λοιπόν βλάβη και με κάποιο καιρό στο πέλαγος, έχει πρόβλημα με το σκάφος. Το οποίο θα μεταφέρει και ασθενείς προφανώς, το οποίο θα είναι εξωτερικό. Όσο αναφορά τη τιμή καταρχήν, η τιμή είναι μία από τις καλύτερες της αγοράς, πρέπει να ξέρετε. Το σκάφος είναι ενισχυμένο. Μέσα στην τιμή περιπλήεται η κατασκευή του σκάφους, τα ηλεκτρικά του σκάφους, τη μηχανή του, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σύγχρονος, έχει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έχει ραντάρ, διπλά πιτόμετρα, διπλά VHF, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει και στο πρόγραμμα LIFE, αλλά και μετέπειτα να κάνουμε έρευνα στην περιοχή μας, καρτογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε, στα πλαίσια της προσπάθειας να προστατεύσουμε τα θάλασσα γύρω μας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα από την κατασκευή του να πάρουμε απολύτως τίποτα. Είναι μετέλα, λοιπόν, παντός καιρού σκάφος θα πρέπει να μιλάμε για τουλάχιστον 300.000 ευρώ σε αυτά τα μέτρα. Δυστυχώς ο άνθρωπος που έκανε τη μελέτη, τότε που την έφτιαξε, έβαλε παντός καιρού. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο με τις τιμές που ο ίδιος είχε γράψει στην πρόταση LIFE να βρούμε παντός καιρού σε αυτά τα μέτρα. Είναι σχεδόν 10 μέτρα. Μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από τις μελέτες, να κάνουμε και φύλαξη, μιας και είναι μέσα στο πρόγραμμα LIFE, και η φύλαξη της θαλάσσιας ΖΕΚ του νησιού. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Στο τι θα κάνει το σκάφο, δεν διαφωνούμε. Ναι, το προγραφήσεις και όλα αυτά συμφωνούμε, αλλά απλά για την συγκεκριμένη προμήθεια που ζητάμε, δεν είναι αυτό που ζητάμε. Με την τιμή, με τα κρίματα που έχουν εκκληθεί γι' αυτό, με τα κρίματα που έχουν εκκληθεί, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε. Μετά πηγαίναμε σε ένα πολύ ψηλό κόστο που θα ήθελε άλλου τύπου μηχανές, με μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίων και μιας και λέμε για τη μηχανή, η μηχανή που είναι εσωλέπεια, η μηχανή που είναι εσωλέπεια, diesel, μάρκας Yamaha, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και με τις σωστές συντηρήσεις και με την όποια εμπειρία που έχω τόσα χρόνια στη θάλασσα, σας λέω ότι είναι βαρέο τύπου. Υποδύναμη. Υποδύναμη 370 άτομα. Είναι μία από τις πιο αξιόπιστες μάρκες στον κόσμο. Και δεν διαφωνώ με τη συγκεκριμένη μάρκα. Εγώ διαφωνώ με ανάθεση που είναι για προμήθεια σκάφους παντός καιρού. Ο σκάφος δεν είναι παντός καιρού. Είναι όπως πολύ εσείς θα είπατε 7 και 8 μόνο μπορείς να καταστρέψεις. Γιατί δεν είναι κομπεκτιωμένο, δεν είναι όπως το ράνιο που ξέρετε περισσότερο. Είναι πιο κομπεκτιωμένη τράπεζα. Ταξιδεύει μέχρι τα 8 μόνο. Αλλά να μην
μπορούσαν να γίνανε χωρίς τριφώντα. Εκεί μιλάμε για άλλο πόσο. Πέντε εκατομμύρια μηδέν δύο χιλιάδες ευρώ
και η επόμενη Ιθάκη ΑΤΕ, συγγνώμη, Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, ήταν 5005. Αφορά μόνο το δίκτυο αυτό? Μόνο τον βιολογικό. Το δίκτυο έχει ανατεθεί, συμβασιοποιηθεί και ξεκινάει να σκάβει άμεσα. Με τον αγωγό το λιποθαλάσσιο. Ναι. Το λιποθαλάσσιο. Έχει έναν τύπο εδώ, τον οποίο δεν ξέρω για να διαβάσω, πι άλφα. Ο τελικός διαγωνισμός του άνοιγμα των προσφορών έγινε στις δύο εταιρείες, ΜΙΤΑ ΑΦΑΤΕ και ΙΘΑΚΙ ΑΤΕ, και βρίσκεται η ΜΙΤΑ ΑΦΑΤΕ με μια διαφορά μικρή. Οι άλλες, οι δύο πόρτες είχαν κοπεί στην αρχή για προβλήματα των εγγράφων συμμετοχής και η τρίτη στην τεχνική πρόταση, γιατί είχε υψόμετρα μεγάλα και τέτοιου είδους προτάσεις. Υπάρχουν αντιλήσεις? Όχι. Ορίζεται ως προσωρινός ανάδοχος. Γιατί δεν είναι προσωρινός? Πρέπει να γίνει σύμβαση. Μέχρι να γίνει σύμβαση είναι προσωρινή η ανάδοχη. Όταν συμβασιοποιηθεί, έπρεπε να πάει από το πάνω, να εγκριθεί, να πάει η σύμβαση, και επειδή είναι και μεγάλη υπαρχιακό σημαντικό έλεγχο στην επίτροπο, είναι μια διαδικασία αρκετά μακροχρόνια. Άρα συγκαλεί το Συμβούλιο ομόφωνα. Ωραία. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Αποδοχή ποσού χρηματοδότηση. Αποδεχόμαστε 48.475. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Αποδεχόμαστε 48.475,57 για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς αυτούς. 7 Σεπτεμβρίου του 2012 και για μας είναι 35 εκατομμύρια το ποσό και είναι 48.648,54. Από όσα μας χρωστάει μας δίνει 48 εκατομμύρια. Είναι από τα παρελθόντα, από τους παρακρατηθέντες πόρους. Αυτά τα 35 εκατομμύρια έπρεπε να ήταν 135 και τα μοίρασα στους Δήμους, δίνοντάς μας 48. Αυτό πιάζει. Ναι, για κερδίσεις. Συγγνώμη, για λειτουργικές δομές. Με διαφορετικό τίτλο Κρίνος, αποτελεί εποχική επιχείρηση που λειτουργεί μόνο για τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο, 1η Πέμπτου έως 31. Ο αριθμός παροχής της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι κλπ. Και ζητεί να το δοθεί. Έχει φύσει από την εφορία όλα αυτά. Οπότε συμφωνεί να το χαρακτηρίσουμε ως εποχικό συμβούλιο. Συμφωνεί το Συμβούλιο ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Επιχορήγηση DPE δεύτερο των δημών. Από την οικονομική ενίσχυση που έχουμε ψηφίσει για το νομικό πρόσωπο, να δώσουμε 15.000 προκειμένου να πληρωθούν όλα τα έξοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και αυτό θα είναι για το 2012. Το 2013 τα υπόλοιπα και ανάλογα τις δυνατότητές μας.
Συμφωνείτε στο κουμπί. Το ακούσατε. Ναι, γιατί. Εδώ μιλάω για εσά. Άλλο μιλάτε. Λέω από συντακτική επιχορήγηση του νομικού προσώπου, επειδή οικονομικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 40.000 ευρώ που έχουμε εξάσει, θα δώσουμε τα 15 για το 12, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα έξοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έγιναν. Τα υπόλοιπα του χρόνου και ό,τι χρηματέψουμε ανάλογα με τα πάγια. Και τα πάγια. Δεν έχει έρθει για το στάδιο. Έχει ισορροπία. Έχει έσοδα έξω από εκεί καλύπτονται. Αυτό είναι η έκτακτη επιχορήγηση. Τέλο πάντων, θα προσπαθήσω να καλύψει όλο κάποια στιγμή. Μπορώ κάποια στιγμή να σα δώσω ένα λεπτό γιατί τώρα δεν το ήξερα και δεν το έκανα. Όχι, δεν έχει έσοδα. Υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με αυτά που μα δίνουν αυτή τη στιγμή ό,τι πάγιο έξοδο υπάρχει και ό,τι έκτακτο προέκυψε μέσα από τι πολιτικέ εκδηλώσει. Επίσης, θέλω να πω κάτι. Το στάδιο έχει τις πάγιες ανάγκες του, αλλά έχει και τις έκτακτες ανάγκες του. Φέτος χάλασε μία βία η οποία αντικαταστάθηκε εξ αρχής. Έχει χαλάσει το χρηματοπιστωτικό μηχάνημα, το οποίο ήταν αρκετά ακριβό μηχάνημα γιατί για όλη αυτή την έκταση του σταδίου και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα έρθει στο Συμβούλιο και το υπόλοιπο ποσό από τις 40.000 πιστεύω ότι... Δεν κλαίγω, απλά υπάρχει αυτή η ανάγκη. Μόνο το χρωτοκοπικό πρέπει να είναι ανάγκη. Πόσα χρόνια το χρωτοκοπικό? Είναι αρκετά χρόνια. 10. 7. Συντηρείται κανονικά. Αλλά, εντάξει, όσο και να το συντηρήσει... Δεν το τρώνε πρόβατα. Το κουλάκι για το μηχάνημα. Πιστεύω ότι όλο αυτό το ζήτημα μπορεί να σταματάει στο λιμάνι. Αν
το Λιμεναρχείο βοηθήσει, μπορούμε αυτό το πράγμα να το ελέγξουμε συστηματικά. Λοιπόν, δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Μιλάμε για τον προφορισμό χώρων όπου θα μπορούν να είναι μικρές λαϊκές αγορές. Λοιπόν, για την περιοχή της χώρας, θα πει η Πρόεδρος, θα στο συνέχεια. Κάτω στην παραλία στο κουβολιό, ένα χώρο που είναι, και όλοι μπορεί να είναι πάνω εδώ στο σταθμό. Εδώ πριν πλατεία. Στο σινεμά, παρακολουθώ ή σαν να συμβαίνει στο σινεμά. Στο πεζοδρόμιο που είναι από εσά στην στο παλιό οικοδρόμιο του Λιβολιού, στη Λατρίτσα, που ήδη φέρνουν όλοι που παράγουν τα αγροτικά προϊόντα. Να κάνω για να παράγουν μόνοι. Μπροστά στη λέξη Αμβρίων βάλατε μανάγκα. Για τους παραγωγούς, τους τοπικούς. Αυτή
πρέπει να είναι κάτι νόμιμη η απόφασή μα, γιατί αν πούμε γενικά να έρθει εκεί, θα στριχωθεί η μελαπολή.
των παραγωγών του νησιού για τους οποίους ορίζουμε τα σημεία αυτά. Τώρα, το ζήτημα της απόστασης στα μαγαζιά δεν είναι θέμα δημοκρατίας, ακόμα τη μετρήσουμε και εμείς και ο Εμπορικός Σύλλογος. Όσο αφορά το παρεμπόριο, σας πληροφορώ ότι προχθές το συνέδριο των Εμπορικών Συλλόγων ήταν σεμινάριο για αυτή την ιστορία, είχε πολύ μεγάλη ανάλυση. Στην άλλη, είμαστε πίσω πάρα πολύ, γιατί το καθεστώς που αναφέρει ο Πέτρος είναι αλήθεια. Αυτό που λέει ο Πέτρος είναι πραγματικά αλήθεια. Υπάρχει ένα κύκλωμα που λιμένεται το πλανό διαφόριο μέσα εδώ. Η απόφαση μας ήταν δύο σκέλη. Το ένα, το καθορισμό των σημείων, και το δεύτερο, ότι για την άλλη δεν επιθυμούμε την έκδοση αδειών. Δεν έκδοση για τις υπόλοιπες εκδόσεις, να πει εκτός άνθρωπο. Τις άδειες που θα εκδίδει. Είναι αιτήσιες. Κάθε χρόνο μέχρι την 31 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλλεται η πρόσταση στον Δήμο και να γίνεται η έκδοση της απόφασης της περιφέρειας. Κύριε Γιώργη, νομίζω. Όχι. Όχι.
Υπάρχει μία πρόταση, δεν ξέρω, έχει έρθει κάποια πρόταση από την
από τη διευθύντρια πρωτοβάθμια. Όμως μιλάνε για περισσότερες συγχωνεύσεις και πρέπει να προλαμβάνουμε και καταστάσεις και να έχουμε επιχειρηματολογία γενικότερη και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία μα καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση ηλικιακών τάξεων σε καμία περιοχή και μεταφορά των μαθητών προς τη χώρα. Φανταστείτε μαθητές τρίτης ηλικίου να πρέπει να ξυπνάνε αυτά τα διαγράμματα και να μεταφέρονται στη χώρα με ένα λεωφορείο. Πραγματικά είναι σκότωμα για τα παιδιά. Και μην νομίζετε ότι το οικονομικό όφελος είναι μεγάλο ή τεράστιο. Νομίζω ότι περισσότερο άλλα πράγματα παίζουν ρόλο και όχι το οικονομικό. Πρόταση δική μας, καμία μα καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας, καμία μεταβολή στην οργανικότητα και στη σύσταση των σχολείων παρά να παραμείνουν όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το έγγραφο της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας λέει ότι προτείνει να συγχωρηθεί το σχολείο της Πισωμεριάς με τον Όρμο γιατί έχει κατά μέσο όρο 13 παιδιά. Αυτό είναι μισή αλήθεια. Σήμερα το σχολείο έχει 18 παιδιά και την επόμενη χρονιά έχει 21. Είναι από τα λίγα σχολεία που έχει αύξηση πληθυσμού. Άρα δεν συμφωνούμε με αυτή την εισήγηση να μην υπάρξει καμία μεταβολή. Έτσι, ίσα ίσα πρέπει να προτείνουμε, αναβάθμιση του σχολείου σε θέση. Έργα έργο που είναι από τεχνική υπηρεσία
Που είναι από τεχνική υπηρεσία για την παρακολούθηση και τη σύνταξη και παρακολούθηση μελετών. Συμφωνείτε στο Συμβούλιο. Συμφωνεί ομόφωνα το Συμβούλιο και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Αποδεχόμαστε το πυροσβεστικό όχημα της περιφέρειας, έτσι, το οποίο ήδη είναι στα χέρια μας εδώ και πολύ καιρό, το μικρό πυροσβεστικό εννοώ, στο οποίο θα έχουμε εμείς την ευθύνη για ατέλη κυκλοφορία, τα πετρέλαια, τις οδήγες και τυπικά παρακολουθούν. Τριοδοτικός διαγωνισμός. Έχει λήξει η σύμβαση του ανάδοχου και θα γίνει τριοδοτικός διαγωνισμός. Θα πάει δεύτερη προσδοκή επιτροπή να συντάξει τους όρους και να γίνει τριοδοτικός διαγωνισμός για το 5x5. Εκμίσθος. Πέντε χρόνια είναι, τέσσερα. Τελευταία ανανέωση είναι για δύο χρόνια. Μου λέει τρία και δύο χρόνια. Ναι. Έλα. Λοιπόν, πάμε στο γύρο. Όσες δεν μπήκαν, να πούν τώρα, δηλαδή είναι στο Μπατζή, νομίζω, κάποια εστιατόρια, όπου δεν είναι, να περάσουν από πού για να τελειώσουν. Να τελειώνουν. Η έκκληση δαπανών θα αφορά 28. Συμφωνείτε το ποσό θα είναι γύρω στα 2.000. Πήραμε μια απόφαση να δώσουμε χρήματα, αν θυμάμαι καλά, 2.500 στους σύνολο νοικιαζομένου. Του βάτησε. Χίλια. Συγγνώμη, 1.500. Δυστυχώς η απόφαση μας δεν έπρεπε. Γιατί λέει μπορούμε να επιβοηθούμε μόνο με τους συνολικούς. Όχι με κοινό. Μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα μοιράσουμε στις πλήσεις της τρεις αντιμετρικής ομάδας. Μπορούμε, δεν είναι μπέιζι. Απλώς λέμε τώρα ότι ανακαλούμε την προηγούμενη απόφαση μας, γιατί δεν είναι μέσα από. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, είναι θέμα αναλόγως και νέα διαδικασία. Η απόφαση που παίρνουμε τώρα για να πελεύουμε είναι ανάκτηση της περασμένης. Είναι ανάκτηση της άλλης. Έχει ενημερωθεί ο σύλλογος ενοικιαζομένων. Κάνουμε μια κουβέντα και με τον άνθρωπο που έχει κάνει δαπάνες εκτύπωσης για το φυλάδιο και δεν ξέρουμε πώς να το πληρώσουμε. Έχουμε πρόβλημα, δυσκολία. Γιατί δεν καταγνώρισε αυτό, είναι ένα ποσό που είναι στο κωδικό των επιχορηγήσεων του συλλόγου. Λέμε λοιπόν ότι την ανάγκη αυτό επιστρέφει ο Δαπάνη, από την Μαρία Κρούτα για να δοθεί το ποσό δεν έχει νόημα. Είναι το δημοτικό συμβούλιο κανένα τρόπο.
Βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού η οικονομική υπηρεσία εισηγηθεί. Αφού εισηγηθεί η οικονομική υπηρεσία. Καταρχήν αυτά τα χρήματα τα προτείνουμε να τα πάρουμε με άλλο τρόπο. Για να τα ξόδευσαν. Πήγαν στην έκθεση. Δεν είναι τώρα να μοιράσουμε τα λιμάνια. Συγγνώμη. Γιατί δεν κατανοείς ένα πράγμα. Ότι λογιστικά έχουμε χρήματα. Και από θεματικό. Το ταμείο δεν έχει τίποτα μέσα και το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό ήταν το θεματικό. Αυτό έχει σημαντικό το καθόλου. Εδώ έχουμε ένα ποσό το οποίο θα καλύπτει σήμερα. Άρα σήμερα είναι στη θέση του Αγγέλιο. Δεν φράξει κανένα. Δεν μπορεί να γίνει αναλόγως και σήμερα να τα καλούμε. Αλλιώς δεν γίνεται μέσα σήμερα είναι επόμενος. Άρα είναι στη θέση του και μπορούμε να το ανακαλύψουμε και δεν είναι στη θέση του. Ανακαλούμε μια απόφαση. Το θέμα είναι η ανάκληση μια απόφαση. Η άλλη πρόταση δεν παίρνει καν θέμα. Είναι εκτός διαδικασίας θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν το καταλαβαίνω. Η πρόταση είναι ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης που η Επίτροπο ζήτησε να ανακληθεί διότι δεν είναι σύνομη. Η πρόταση ανάκληση της απόφασης δεν πρέπει να γίνει. Απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί ο θεσμικός σας ρόλος είναι βασικός στην κοινωνική δημοκρατία,
και επιπλέον γνωρίζετε καλύτερα από κάθε πολιτιακό παράγοντα το αγώνα και τη συμβολή του ανθρώπου στην επικοινωνία. Και ζητάμε τη συμπαράσταση στον αγώνα και να προκαλέσετε απόφαση των οργάνων του Δήμου κατά τη ιδιωτικοποίηση του εξορμίου, την οποία κοινοποιούμε στον Προσδυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Οικονομών, στα κόμματα και στον κύριο Καλογιάννη. Λοιπόν, θεωρώ, όπως και στο πρώτο θέμα με την εμπορία, η αποψήλωση αυτών των υπηρεσιών αποτελεί πλήγμα για τις μικρές μεγαλύτερες ισότητες κοινωνίες. Εμείς στο Κόρδι παλιότερα είχαμε κάνει ένα αγώνα για να κρατήσουμε το ταχυδρομείο, ο οποίος αγώνας τελικά είχε στεφθεί με επιτυχία. Το κρατήσαμε, το ταχυδρομείο δεν είχε και δόντια. Άλλες υπηρεσίες βέβαια θα πήγαν. Όπως κάθε και ας πούμε η τράπεζα στο Πατσί. Παρόλο τις προτάσεις που κάναμε για στήριξη της τράπεζας με κτίρια δικά μας και παραχώρηση δωρεάν. Φαίνεται τώρα ότι πάνε σε στρατηγική πλήρους ιδιωτικοποίησης αυτής της υπηρεσίας, παρόλο που στην Ευρώπη έχουν τα ταχυδρομεία κεντρικό ρόλο. Πιστεύω ότι αυτή η λογική, το να ξυλώσει τα πάντα και να το δώσει στις ιδιωτικές, θα είναι καταστροφή τέλεια για τα νησιά μας. Νομίζω ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη συμπαράστασή του και στην Ένωση Αστυνομικών και τα Γεωργικών Ταμιαστήριο και σε κάθε άλλη υπηρεσία η οποία καρατομείται σιγά σιγά. Όχι με τη λογική του ευχολογίου, με τη λογική πραγματικά ότι πρέπει εφόσον μας κόψε και τα χέρια και το κεφάλι και τα αυτιά και το λαιμό, εντάξει, θα λέμε μετά ότι εντάξει, έχω ένα πόδι, ένα χέρι, δεν θα υπάρχει εδώ και κάτι. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να την εκφράσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και να το βάζουμε στα κείμενά μας σαν διεκδίκηση, γιατί και το κείμενο της διεκδίκησης δεν αφορά μόνο την εφορία, αφορά και άλλες υπηρεσίες που ξέρετε. Αυτό για τη συνάντηση που θα κάνουμε στα πάντα. Πρέπει να δούμε και ποιος προκάλεσε το πράγμα. Ποιο δεν εννοείται, ποιο δεν εννοείται.
Συμφωνούμε με τι θέσει του Σουδάν. Δηλαδή, δεν είναι η στήριξή μα είναι προ όλη την κοινωνία, γιατί όλη η κοινωνία είναι στατικό στοιχείο, έτσι. Όμω, καμία ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να υπάρξει ένα κράτο σε οποιαδήποτε δομή, αν δεν έχει στημένο κρατικό δομημένο μηχανισμό. Δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει να υπάρξει μια κρατική δομή, θέλετε μικρή, θέλετε ελάχιστη, και από εκεί πέρα να στηριχθεί ο ιδιωτικό τομέα, αλλά πατώντα πάνω σε μια δομή. Δεν μπορεί να είναι όλα αλλιώ. Όπω είπε, γιατί πολλά κακώ πήγαν να σχολιάσουν τον τομέα. Αυτό δεν είναι το παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μεγάλη. Ευχαριστώ. Γι' αυτό είναι το πιο και πέφτουμε στο ίδιο λάθος, μας δείχνουν όλα τα χρόνια. Εάν μιλάμε λοιπόν για εργαζόμενους,
Θα πρέπει να συζητήσουμε γενικά, να πάρουν πολιτική θέση. Αντιμνημονιακή, μνημονιακή κλπ. Κλπ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Ας ασχοληθούμε με αυτό, γιατί το άλλο... Όχι, δεν μιλάω για σένα. Απλά θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι είτε στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό υποφέρουν όλοι και πρέπει να το δούμε. Οπότε πάνω στο συγκεκριμένο τώρα... Μαρία, ξεκίνησα το θέμα. Θα μας κάνουμε να